Αγοραστή για την πολυτελή θαλαμιγό Αλεξάνδερ αναζητά η οικογένεια Λάτσι σύμφωνα με την ιστοσελίδα superyacht.com. Εδώ και λίγες μέρες έχει ανέβει αγγελία πώλησης και αναζητείται αυτός που θα δώσει 38 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το υπερπολυτελές γιότ. Το θηριώδες σκάφος που θεωρείται το πιο διάσημο μετά τη Χριστίνα του Αριστοτέλειο Νάση ναυλώθηκε το 1965 σε γερμανικά ναυπηγεία. Έχει μήκος 122 μέτρα και βρίσκεται στην 11η θέση με τα 100 μεγαλύτερα γιότ στον κόσμο. Μπορεί να φιλοξενήσει 80 επιβάτες και διαθέτει 40 καμπίνες, εκ των οποίων οι 14 είναι σουίτες. Κάθε σουίτα έχει δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και ένα σαλόνι. Επίσης διαθέτει μια σουίτα μάστερ με μπάνιο, ξεχωριστό τζακούζι και σαλόνι. Το περιβόητο γιότ που γρήγορα έγινε έμβλημα χλειδής διαθέτει ένα μπαρ που σερβίρει ακόμα και τα πιο σπάνια ποτά, ένα κινηματογράφο 27 θέσεων, πολυχώρο για την απασχόληση των παιδιών και ένα γυναικείο σαλόνι ομορφιάς. Διαθέτει επίσης πισίνα εξωτερική και εσωτερική, ελικοδρόμιο και μια τραπεζαρία που στρώνεται με ασημένια μαχαιροπύρουνα και λινές πετσέτες. Πρόκειται για ένα από τα πιο γκλάμουρους γιότ του πλανήτη που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με την πολυτέλεια που επιζητάει η ελίτ των επιβατών στα ταξίδια της. Στους χώρους του έχουν φιλοξενηθεί γαλαζοέματοι όπως ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Αμπντουλάχ με την οικογένειά του. Με το Αλεξάνδερ επισκέφτηκαν την Αλόνισο στάρ του Χόλιγουτ όπως ο Τζον Τραβόλτα με τη σύζυγό του Κέλι Πρέστον και ο Ρόπερτ Ντενίρο, όλοι καλεσμένοι της Μαριάνας Λάτσι. Μάλιστα, δημοσιεύματα ήθελαν να έχει φιλοξενηθεί στο αγαπημένο σκαρί του αείμνηστου καπετάνιου Γιάννη Λάτσι και ο διάδοχος του στέματος της Βρετανίας, πρίγκιπας Κάρολος, για ολιγοήμερες διακοπές στη Σκόπελο. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που δημοσιεύματα θέλουν την οικογένεια να πουλάει την πολυτελή θαλαμιγό. Και μάλιστα το 2011 πληροφορίες ήθελαν την τιμή πώλησης να έχει τοποθετηθεί στα 70 εκατομμύρια ευρώ.